κανονισμού, ο κύριος Μπαλαούρας, λοιπόν, εκ μέρους του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστερά. Κάτι ψιθυρίσατε για 12 λεπτά, φροντίστε να είστε σύντομος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να αρχίσω την τοποθέτησή μου με το στίχο από ένα τραγούδι «Τούτες τις μέρες ο άνεμος μας κυνηγά, μας κυνηγά». Δυστυχώς φαίνεται ότι αυτές τις μέρες μας κυνηγάει και η μικροπολιτική, ακούγοντας τον πρόεδρο του ποταμιού, τον κύριο Θοδωράκη. Ας πάμε όμως στα δικά μας που κληθήκαμε σήμερα να προβληματιστούμε, να αναστοχαστούμε. Η επέτειος εξαίρεσης του Πολυτεχνείου είναι μια γιορτή ανάτασης. Μια γιορτή αντίστασης νίκης. Μια νίκη του αδύνατου. Είναι μια επιτυχία, μια απόδειξη της αισιοδοξίας της βούλησης. Το Πολυτεχνείο τι ήταν? Ήταν κορύφωση, ήταν καρπός όριμος ενός μακρού εφταετούς συλλογικού αγώνα με πολλές κήτες. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα. Και με πολλές εκβολές, φοιτητές, μαθητές, εργάτες και αγρότες. Και όλοι αυτές οι εκβολές ήταν κυρίως οι νέοι και οι νέες. Το Πολυτεχνείο είναι ένα ιστορικό παράδειγμα για τη θεωρία της πράξης, όπως έλεγε ένας μεγάλος στοχαστής. Από την πρώτη στιγμή της δικτατορίας, φυλακές και εξορίες χιλιάδων, κυρίως κομμουνιστών αριστερών, αλλά και δημοκρατών. Οι πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις και πράξεις, όπως η δημιουργία του ΠΑΜ, της Δημοκρατικής Άμυνας, η οργάνωση και η ηρωική αυτοθυσία του Αλέκου Παναγούλη, η νεολαία της ΕΔΑ, ο Ρήγας Φεραίος, η ΚΝΕ, ΑΕΜ, το ΠΑΚ, το κίνημα της 20ης Οκτώβρη, που έχουμε και εδώ ένα σύντροφο και φίλο σε αυτό το κίνημα. Σκληρός, αδυσόπιτος αγώνας εναντίον του αυταρχισμού, της ομής βίας, της στέρησης βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και εναντίον της διαφθοράς, μια μεγάλη διαφθορά που υπήρχε τότε στο δικτατορικό καθεστώς, που άλλη στιγμή πιθανόν και το προτείνω να κάνουμε μια εκδήλωση στη Βουλή για την επέτειο της δικτατορίας και να πούμε αυτά τα πράγματα. Με αποτέλεσμα τότε να αποβληθεί η χώρα, και πρέπει να σημειωθεί αυτό, από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1969. Οι ημωγές των βασανισμένων γίνονταν μανιφέστα ελευθερίας και ριζοσπαστισμού, παρακατεθήκες ήθους, τιμής και αξιοπρέπειας. Φλόγιζαν εμάς τους νεότερους, που αργότερα τους έλεγαν αλήτες, μέσα από τα παράνομα ραδιόφωνα, Deutsche Welle, Λονδίνο, Παρίσι, Φωνή της Αλήθειας, ραδιοφωνικά μικροκύματα, έρχονταν τα μηνύματα του Μάη του 68, του αντιπολεμικού κινήματος για το Βιετνάμ, για το Τζε, για την άνοιξη της Πράγας. Μαζί προσέδονταν και άλλα μακρύτερα απελευθερωτικά ποτάμια, όπως το παράδειγμα του ΕΑΜ, το κίνημα για τη δημοκρατική ομαλότητα, το 114, το 15% για την παιδεία. Στην πορεία φτιάχτηκε ένα κριτικό, εκρηκτικό αμάγαλμα της σπουδάζων νεολαίας με τους διανοούμενους σε την τέχνη. Κάθε στιγμή του κινήματος συνδέονταν μαζί με το κίνημα των διανοούμενων και της τέχνης. Είτε προηγείτο ή ερχόταν μετά. Έσπαγαν τη λογοκρισία. Παράδειγμα θέλω να πω, να το θυμηθούμε, 800 συγγραφείς Έλληνες και ξένοι, κυρίως όσοι είχαν σε ίσκι το επώνυμό τους, οι Σοβιετικοί δηλαδή, απαγορεύτηκαν, αλλά απαγορεύτηκε ακόμα και η Ειρήνη του Αριστοφάνη, γιατί είχε τη λέξη Ειρήνη. Και πάμε στη δήλωση του Σεφέρη, ένα τεράστιο τράνταγμα το 1967. Τα 18 κείμενα, μια μεγάλη απόπειρα σπασίματος της λογοκρισίας. Τα ποίηματα του Ελίδη του Ρίτσου, η συλλογή των 6 ποιητών, τα κείμενα του Φραγκιά, του Ταξί, του Σαμαράκη, του Πλασκοβίτη, το αριστούγημα μας μανιφέστο, το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου,
στο θέατρο. Κουλ, Σκούρτης, το μεγάλο μας τσίρκο του Καμπανέλη με την Καρέτση τον Καζάκο. Το ελεύθερο θέατρο. Εδώ θέλω να πω και κάτι. Ότι εκείνες τις μέρες στην κατάληψη του Πολυτεχνείου πολλοί καλλιτέχνες του θεάτρου αποφάσισαν να κάνουν παραστάσεις εντός του Πολυτεχνείου. Τελικά μπήκαν τα τάγκς και σταμάτησε αυτή η μεγάλη και σοβαρή ενέργεια του δεσίματος αυτού. Κινηματογράφος, αναπαράσταση του και οι μέρες του 36 του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ευδοκία του Δαμιανού. Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση, του Κατσουρίδη με τον θαυμάσιο Θανάση Βέγκο, τον Έλληνα της βιοπάλησης και της αντίστασης. Το προξενείο της Άννας, του Βούλγαρη με την Άννα Βαγενά, που την έχουμε συντρόφισσα και αυτή εδώ. Τον Ιωάννη του Βίο, της Μαρκετάκη. Και ξένες ταινίες που μας φλόγιζαν, όπως οι Φράουλες και Αίμα, που έγιναν διάφορα συμβάντα. Και τέλος, η μουσική. Ο Θοδωράκης, ο Σαββόπλος, ο Ξαρχάκος, το Νέο Κύμα. Με συναυλίες του Μαρκόπουλου, που ήταν ταυτόχρονα και διαδηλώσεις και κυνηγητό από την αστυνομία. Και φυσικά διάβασμα. Κλασική, Αλτουσέρ, Μαντέλ, Πουλατζάς, Μαρκούζε, Γκράμψη. Η ανάπτυξη του αυτόνομου, υπογραμμίζω τη λέξη αυτόνομα διχατορικού κινήματος στις σχολές πήγαινε αγκαλιά με επιστημονικές συλλογικότητες όπως η Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων, η ΕΚΙΝ, η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων, η Γκαλερή του Μπαχαριάν, με διανοούμενους Ευρωπαίους που χτυπούσαν τους δικτάκτορες μέσα στη φωλιά του θηρίου, όπως ο Κίτερ Γκράς και η Τζόαν Ρόμπισον. Σημαντικά φυτώρια αντίστασης, παράλληλα όμως υπήρχαν και οι τοπικοί σύλλογοι. Κρήτες, Ηπειρώτες, Χι, Ηλί, Αχαιοί. Τότε όλα αυτά φέραν καταιγιστικά γεγονότα. Το ΜΕΣ, η κηδεία του Σεφέρη το 1971, το αίτημα των ελεύθερων εκλογών 1972, η μελέτη το 12 της ΑΣΟΕ 1973, που ακολούθησε, ήταν μια τομή τότε για το φοιτητικό κίνημα που ακολούθησε αμέσως ιατρική, πάντως βιομηχανική. Η πρώτη μαζική εκδήλωση σε πανεπιστήμιο για το πειθαρχικό το 12 της ΑΣΟΕ, το Φλεβάρι του 1973. Η πρώτη κατάληψη του Πολυτεχνείου που δεν αναφέρεται, σκεπάστηκε από τα επόμενα γεγονότα, το Φλεβάρι του 1973. Με την παραβίαση του ασύλου, του όποιου ασύλου υπήρχε τότε από την αστυνομία, σύλληψη και καταδίκη 11 φοιτητών. Στράτευση των φοιτητών. Προσδοκούσαν με τη στράτευση ότι θα αφήσουν ακέφαλο το φοιτητικό κίνημα και όμως μπήκαν μπροστά οι συντρόφισσές μας στον αγώνα και πήραν με πολύ καλύτερη επιτυχία από ότι οι άντρες το κίνημα στα χέρια τους. Κάλυψαν το κενό δηλαδή αυτό που νόμιζε η Χούντα όταν το επιφέρει. Και τελευταίο κορυφαίο γεγονός ήταν οι τρεις καταλήψεις της νομικής. Εάν δεν υπήρχε το Πολυτεχνείο, πιστεύω θα υπήρχε η τρίτη τουλάχιστον κατάληψη της νομικής. Και ένα γεγονός επίσης που σημειώθηκε και πρέπει να το παρουσιάσουμε και έπαιξε ρόλο ήταν και το μνημόσυνο των Παντρέων σε αρχές του Νοέμβρη του 1971. Ο Λεώνα και περισσότερο δεν ήταν απλά φοιτητικά αιτήματα. Κάτι είπε και ο Πρωθυπουργός. Ήταν πολιτικά αιτήματα. Αν είχαμε χρόνο να διαβάσω ένα κομμάτι, απόσπασμα από τον όρκο των φοιτητών της νομικής, θα δείτε ότι βάσανε ανατροπή του καθεστώτος. Διεκδικούσαν την ελευθερία, την δημοκρατία σε βάθος. Όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν λοιπόν στο μεγάλο αντιστασιακό άλμα. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου ήταν μια επλήρης ελευθερία, συντροφικότητα, ελπίδα για ένα καινούριο διαφορετικό κόσμο. Το γνωστό σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» είναι δεμένο μεταξύ του και τα τρία κομμάτια του συνθήματος είναι δεμένα. Αλληλένδετα, τραντάζει αυτό το σύνθημα την παθητική στάση των μεγάλων τιμμάτων του ελληνικού λαού. Σύνθημα παλιό αυτό, ίσως από το Σπάρτακο, ενδεχομένως από την Γαλλική Επανάσταση, σίγουρα από την Ελληνική Επανάσταση. Σας διαβάζω τι είπε ο Σολωμός. «Μίγαρης, έχω άλλο στο νου μου, πάρεξε ελευθερία και γλώσσα». Και το μοντέλο της οργάνωσης στην κατάληψη, με ιατρία, μαγειρία και κυρίως το σταθμό. Ένα αντίθασο, αυτόνομο, επαναλαμβάνω, κίνημα. Τα τάγκς όμως έδωσαν τη λύση. Πρώτη εικόνα, πράγματι, έφεραν ξανά το φόβο, το αίμα, τον πόνο, το θάνατο.
διέλυσαν τις συλλογικότητες και τις οργανώσεις, νέκρωσαν τα πανεπιστήμια. Πίσω όμως από αυτό το φαίνεστε έγινε ένα σοβαρό ρήγμα στη Χούντα, το πραξικόπημα του Ιωαννίδη και τη δικτατορία του, όπου επέφερε τελικά και την προδοσία της Κύπρου. Έγινε πολύ εκρηκτικό το διεθνές περιβάλλον. Άλλαξε άρνης και σε βάθος και οι Έλληνες εξόριστοι, τότε Έλληνες εξόριστοι σε όλη την Ευρώπη, έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Κυρίως όμως υπήρξε σαν αποτέλεσμα η ολοκληρωτή απονομιμοποίηση του καθεστώτος από τον ελληνικό λαό. Πραγματοποιήθηκε αυτό που ο Πουλατζάς ονόμασε δημοκρατική ρήξη. Διδάγματα από το Πολυτεχνείο. Το ηθικό, πολιτικό, ιδεολογικό δέσιμο ολοκληρώθηκε με την πλέρια συντροφικότητα. Αγώνες από όλες τις πολιτικές πλευρές, οφείλω να πω, αλλά με ηγεμονεύουσα δύναμη την πληθυντική αριστερά. Ιδίως τότε το Πολυτεχνείο καταγράφηκε ως ήττα. Όμως ήταν μια εικονική ήττα. Εμπεριείχε αναπτυσσόμενα κύτταρα ανατροπής, σπέρματα νίκης. Και ως τέτοιο γεγονός καταγράφηκε στην παγκόσμια ιστορία. Δεν είναι δικιά μας ιστορία το Πολυτεχνείο. Είναι και δικιά μας, αλλά είναι παγκόσμια. Γιατί η ιστορία γράφεται, και επαναλαμβάνω τη λέξη, γράφεται με μπρος πίσω. Και τα πρόσφατα, πολύ πρόσφατα γεγονότα της πολιτικής μας ιστορίας έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ήταν μια τακτική ήττα. Σίγουρα όμως δεν ήταν στρατηγική. Ήταν μια ανολοκλήρωτη εξαίρεση. Έκανε ρήξη στο σχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων με τη μεταπολίτευση που υπήρξε, επέφερε ρήξη στον αυταρχισμό, στο κράτος έκτα της ανάγκης των τριών δεκαετιών μετά από τον Εφήλιο, εξομάλυνε το ανώμαλο πολιτικό σύστημα με μοιάσματα και εθνικόφρονες, έβαλε ζητήματα εθνικής ανεξαρτησίας και τέλος ήταν ένα παγκόσμιο παράδειγμα πώς ένας λαός γίνεται ξανά ελεύθερος. Να πω μια κουβέντα για τη γενιά που την περιφρονούν και παίζουν διάφορα ιδεολογικά παιχνίδια. Πράγματι, η γενιά παίρνει το όνομα, αλλά καμιά γενιά δεν είναι ενιαία. Η γενιά της αντίστασης έχει το Γλέζο, αλλά έχει και τον Γιοργαλά. Τι μπορεί να πει κανένας? Υπάρχουν φυσικά ρυψάσβηδες και βολεμένοι και κεροσκόποι. Όμως το χρώμα το δίνουν οι πολλοί, οι αφανείς, οι ακέραιοι. Έθεσε και κέρδισε ζητήματα δημοκρατίας. Το Σύνταγμα το ελληνικό που υπάρχει σήμερα είναι από τα πιο προοδευτικά συντάγματα της Ευρώπης, αν όχι όλου του κόσμου. Παρά το ότι θέλουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα που κυρίως στην πορεία έγιναν άκρο συντηρητικά, όπως ο νόμος περί ευθύνης υπουργού, θα τα δείτε αυτά και τα λοιπά στον δρόμο. Βοήθησαν να υπάρξει ευημερία στους πολλούς. Να υπάρχει τελειώνω, άμα φωνάζετε για να τελειώσω, να τελειώσω. Πάντως τα 12 λεπτά που είχατε νομίσει. Λοιπόν, εκδημοκρατισμός, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, λοιπόν. Σε ένα λεπτό τελειώνω. Εκδημοκρατισμός της παιδείας, ανάπτυξη συλλογικοτήτων και κινημάτων. Δεν κατάφερε όμως να ανατρέψει με συλλογική παρέμβαση το παλιό πολιτικό σύστημα, το οποίο απλώς από ένσυχτο συντήρησης αναπαλαιώθηκε. Και εδώ οφείλονται τα δεινά σε μεγάλο βαθμό που περνάει ο ελληνικός λαός. Στο τέλος όμως θα δικαιωθεί η κραυγή του Πολυτεχνείου, που συνεχώς φωνάζεται όχι μόνο στις επαιτίους. Γιατί χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν έγιναν ποτέ. Και για το σήμερα και για το αύριο. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, όπως είπε ο μεγάλος ποιητής. Ευχαριστώ πολύ.